Είμαστε στην ευχάριστη θέση για μία ακόμα χρονιά να διοργανώσουμε όλοι μαζί το 6ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς στην πόλη της Καλαμάτας. Είναι μία προσπάθεια φέτος που ήταν ιδιαίτερα δύσκολη από την άποψη ότι είχαμε ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες από το νωρίς, από το Φλεβάρι. Προέκυψαν τα γεγονότα της πανδημίας, τα οποία κάνανε αδύνατη την καινή συμβατή, αν θέλετε, σύμφωνα με αυτά που υπήρχαν. Τη διεξαγωγή του φεστιβάλ. Οπότε η προσπάθεια που έγινε και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού που κάνουμε κάθε χρόνο στο Ελαιόλαδο, δηλαδή το Καλαμάτα Olive Oil Awards 2020, έχουν ολοκληρωθεί και θα παρουσιαστούν όλα αυτά μαζί με ομιλίες, εισηγήσεις ερευνητών και άλλων που θα συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ, όπως θα δείτε στο πρόγραμμα, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Δηλαδή, το Σάββατο 11 Ιουλίου και Κυριακή 12 Ιουλίου. Θα ξεκινήσουμε 6.30 ώρα την Κυριακή στο Ελίτ, το Σάββατο στο Ελίτ, και στη συνέχεια την Κυριακή 11 με 1 θα ολοκληρώσουμε το φετινό φεστιβάλ. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει συνέχεια, υπάρχει βούληση να συνεχίσει. Είχαμε πάει, θα σας τα πει αυτά και η κυρία Λιφέρη, στη Θεσσαλονίκη, που είχαμε συζητήσεις για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε αυτό. Έχει υποθεί όμως και με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μήπως μπορέσουμε και το θεσμό αυτό να τον αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο και κάνουμε κάτι πιο μεγάλο, που είναι στις προθέσεις, πιστεύω, όλων. Το σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να θυμίσουμε σε όλους μας εδώ στη Μεσσηνία είναι ότι και ο λόγος που τα κάνουμε όλα αυτά είναι γιατί θα πρέπει, όταν υπάρχουν τέτοιου τύπου αναγνωρισμένα προϊόντα διεθνώς, όπως είναι το Pop Καλαμάτα στην Ελιά και στο Ελαιόλαδο, με όλα τα προβλήματα τα οποία σήμερα αντιμετωπίζουν οικοτομές ελαιοκομείας στον τόπο μας και διεθνώς, θα πρέπει αυτά να τα διαφημίζουμε, θα πρέπει να φροντίζουμε και τη φήμη του προϊόντος, θα πρέπει να φροντίζουμε όλα αυτά να είναι συνέχεια στην επικαιρότητα. Το όνομα Pop Καλαμάτα θα πρέπει να παίζει συνέχεια, να υπάρχουν συνειρμοί στο όνομα Καλαμάτα και του Δήμου Καλαμάτας και του Συντηρισμού Καλαμάτας και όλων όσων εμπλέκονται σε αυτό, γιατί αυτό είναι που μπορεί να δώσει, αν θέλετε, μια προστιθέμενη αξία μαζί με όλες τις άλλες προσπάθειες που γίνονται από όλους και τους ιδιώτες τυποποιητές και τους παραγωγούς και τους θεσμούς στο αντικείμενο αυτό. Είναι μοναδική διέξοδος. Και θα κλείσω και από το εξής, ότι τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στον ελληνικό τομέα με την τεράστια πτώση των τιμών, ειδικότερα στην Ελιά Καλαμάτας, τα οποία είναι αντικείμενο, αν θέλετε, συζήτησης και επεξεργασίας το τελευταίο διάστημα και στο Υπουργείο με όλα αυτά που έχουν βγει προς τα έξω, έχουν δημιουργηθεί επειδή καταστρατηγήθηκε το Pop Ελιά Καλαμάτας. Αυτό δεν είναι μια διαπίστωση εδώ δικιά μας των Μεσσηνίων, είναι μια διαπίστωση διεθνής. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι τιμές έχουν πέσει στην Ελιά. Στην Ελιά Καλαμών, που λένε, περίπου κατά, στο 1 τέταρτο περίπου έχει πέσει η τιμή της, έχει μεγάλη πτώση φέτος. Και ένας από τους λόγους που έχουμε αυτή την πτωτική πορεία είναι επειδή υπάρχουν αθρώες εισαγωγές που χρησιμοποιούν το όνομα Καλαμάτα Olives, το οποίο μέχρι πριν 2 χρόνια δεν ήταν νόμιμο. Άνοιξε λοιπόν αυτή η κερκόπορτα, με αποτέλεσμα λοιπόν το όνομα Καλαμάτα να χρησιμοποιείται από άλλες χώρες, χωρίς να είναι η προέλευση των ελιών από την Καλαμάτα. Άρα λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η σημασία του να έχουμε τα ονόματα αυτά στον τόπο μας, η φήμη αυτή να δίνει προστιθέμενη αξία σε όλα τα προϊόντα που παράγονται εδώ, άσχετα αν όλοι έχουν το χαρακτηρισμό Pop Καλαμάτα. Αυτό βοηθάει όλη την Ελλάδα, έχει γίνει αντιληπτό στους παραγωγούς και είναι καιρός αυτό το πράγμα να το επαναφέρουμε στην πρώτερη κατάσταση για να διαφυλάξουμε γενικότερα το προϊόν αυτό στη χώρα μας, μια και είναι το εθνικό μας προϊόν. Άρα λοιπόν, το φεστιβάλ που έχει σχέση με την Ελιά Pop Καλαμάτα εδώ και το Ελαιόλαδο, ο αντικειμενικός του σκοπός είναι η φήμη του προϊόντος. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε το 6ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς Καλαμάτας που γίνεται εδώ στην Καλαμάτα. Πιστεύουμε ότι κάθε πρωτοβουλία που έχει αντικείμενο το Ελαιόλαδο ή την Επιτραπέζια Ελιά ή και τα δύο είναι σημαντική και πρέπει να αναδεικνύονται ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την διασφάλιση της ούτως ή άλλως άριστης ποιότητας που έχει το Μεσσηνιακό Ελαιόλαδο και η Επιτραπέζια Ελιά, αλλά και να προλαμβάνουμε κινδύνους που μπορούν να προκύψουν είτε από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, είτε από τα ορυκτέλαια που χρησιμοποιούμε κατά την συλλογή κλπ. Τέτοια θεματολογία λοιπόν υπάρχει και στο αντίστοιχο συνέδριο που λειτουργεί παράλληλα με την έκθεση. Θεωρώ ότι
Αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά και για τους ελαιοπαραγωγούς. Πρέπει να το παρακολουθήσουν και η άποψή μου σε σχέση με την, και με το ελαιόλαδο που η τιμή του είναι πολύ κακή για τα 3 τελευταία χρόνια και φέτος έχουμε και τα επιπλέον προβλήματα από τον καύσωνα και την αποζημίωση που πρέπει να έρθει από το τον ΕΛΓΑ ιδιαίτερα, δεν ήταν μόνο ανθοφορία, ήταν και καρπόδες, οι καρπίδια ήταν αυτά που κάηκαν και έπεσαν και πρέπει αυτά να αποζημιωθούν. Εκείνο που όμως θέλω να προσθέσω ιδιαίτερα για το θέμα της επιτραπέζιας ελιάς, συμφωνώ απόλυτα με τον πρόεδρο του συνεταιρισμού, έχουμε πάρει πρωτοβουλία, θα διεκδικήσουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, να διασφαλίσουμε το προϊόν Pop Καλαμάτα επιτραπέζια ελιά ή καλαμών. Πρέπει βέβαια για να δημιουργηθεί και μια μεγαλύτερη ποσότητα να διευρυνθεί το σημείο αναφοράς της παραγωγής αυτού του προϊόντος και να είναι και η όμορη νομή της Μεσσηνίας. Από εκεί και πέρα πρέπει να καταργηθεί αυτός ο νόμος που καθιέρωσε ο πρώην Υπουργός Γεωργίας, ο κύριος Αποστόλου, και ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα στις ελιές τύπου καλαμών να κυκλοφορούν ανά τον κόσμο και να εκτοπίζουν το δικό μας προϊόν που έχει και το όνομα και την άριστη ποιότητα και τελικά να προωθούνται με ευκολότερο τρόπο ελιές που παράγονται στην Τουρκία ή στην Αίγυπτο ή οπουδήποτε αλλού. Ο Δήμος Καλαμάτας έχει πολλούς λόγους να υποστηρίζει το τοπικό προϊόν, την ελιά και το ελαιόλαδο. Πέρα από τη στήριξη της οικονομίας, έχει και το βάρος του ονόματος του προϊόντος, άρα πάντοτε κάνει και θα κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Με αυτή την οπτική λοιπόν συνδιοργανώνουμε και στηρίζουμε και οικονομικά το Διεθνές Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιόλαδου, Πανελλήνιο, Διεθνές θέλουμε να το κάνουμε, που έχει καθιερωθεί στην προσπάθεια του να κάνει την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία το επίκεντρο παραγωγής τεχνογνωσίας, γνώσεων, εμπειρίας, πάνω στα θέματα του προϊόντος. Είτε αυτό αφορούν την ποιότητα, είτε είναι τις τεχνικές καλλιέργειες, είτε είναι όλα όσα εκείνα πρέπει να κάνουν η παραγωγή, η δική μας και γενικότερα η παραγωγή του ελαιολάδου, ώστε να διαφυλάξουμε την ποιότητα του προϊόντος μας. Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας 6 χρόνια τώρα στηρίζει ως συνδιοργανωτής το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς Καλαμάτας, γιατί πιστεύει ότι αξίζει κάθε προσπάθεια που στοχεύει στην διαφήμιση του καλαματιανού ελαιολάδου και της ελιάς Καλαμάτας πρέπει να βοηθιέται. Η μεγάλη αξία αυτού του συνεδρίου, πέραν της διαφήμισης του ελαιολάδου και της ελιάς Καλαμάτας, είναι ότι προσφέρει στους εμπλεκόμενους με τον ελαιοκομικό τομέα, ελαιοκαλλιεργητές, τυποποιητές και ελαιοτριβείς, τις απαραίτητες γνώσεις μέσα από διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι με απλά λόγια προσπαθούν να δώσουν σε όλους αυτούς την τεχνογνωσία που υπάρχει, ώστε να βοηθήσουν να ανεβάσουν την ποιότητα του μεσσηνιακού ελαιολάδου και της ελιάς και να γίνει πιο ανταγωνιστικό στις παγκόσμιες αγορές. Ο μόνος τρόπος για να κατακτήσουμε τις παγκόσμιες αγορές και να είμαστε ανταγωνιστικοί είναι να ανεβάσουμε την ποιότητά μας. Σε αυτό το θέμα το φεστιβάλ έχει καταφέρει το στόχο του και καλώ όλους τους εμπλεκόμενους να παρακολουθήσουν τις ομιλίες που θα δοθούν το Σαββάτο και την Κυριακή. Μιλούν διακεκριμένοι επιστήμονες από τα ΤΕΗ, από τα πανεπιστήμια, γεωπόνοι της περιφέρειας Πελοποννήσου, άνθρωποι που δίνουν κάθε φορά αυτά που πρέπει να δώσουν στους ελαιοκαλλιεργητές μας, ώστε να αναπτύξουν την ελαιοκαλλιέργεια. Κύριε Αντωνόπουλε, συγχαρητήρια για άλλη μια φορά και ελπίζω ο κορονοϊός τα μπέλδεψε λίγο τα πράγματα φέτος. Ελπίζω από τον χρόνο να ξανααποκτήσει πάλι την έγκλη που έχει το φεστιβάλ.